Όλα είναι έτοιμα για την ιστορική εσωκομματική αναμέτρηση στο ΠΑΣΟΚ με στόχο την ανάδειξη του 7ου κατά σειρά Προέδρου του Σοσιαλιστικού Κινήματος της χώρας. Στον εκλογικό μηχανισμό του κόμματος, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για το άνοιγμα της κάλπης, την εξέλιξη της ψηφοφορίας και την έκδοση των αποτελεσμάτων, καθώς εκτιμάται ότι η προσέλευση μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ θα είναι ακόμη μεγαλύτερη από τις εκλογές του 2021, όταν επικράτησε ο απερχόμενος πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης με ποσοστό 67,9%. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την εκλογική διαδικασία τόσο στα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ όσο και ευρύτερα στην κοινωνία που έχει ανάγκη μια αξιόπιστη αντιπολίτευση και έναν προοδευτικό πόλο να πρωταγωνιστήσει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να ξεπεράσει το βαθμό συμμετοχής των 270.000 πολιτών που είχαν προσέλθει στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του 2021. Η καρδιά της εκλογικής διαδικασίας χτυπά και στην Κρήτη, όπου το ΠΑΣΟΚ διατηρεί το βασικό εκλογικό πυρήνα του. Στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου στις Κάλπες είχαν προσέλθει συνολικά 20.000 πολίτες. Ψήφο στο ΠΑΣΟΚ την Κυριακή στις 6 του Οκτώβρη για να το κάνουμε ακόμα πιο δυνατό, για να μπορέσει να γίνει η φωνή του ακόμα δυνατότερη και να μπορέσει σύντομα, όποτε επιλέξει η κυβέρνηση να κάνει εκλογές, να είναι κόμμα πλέον που έχει μετατραπεί πλέον σε κόμμα εξουσίας. Θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε και κοιτάζουμε πλέον τον κόσμο ξανά κατάματα και ο κόσμος βλέπουμε ότι μας αγκαλιάζει. Και εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσουμε αυτό το νούμερο και αυτός είναι και ο στόχος μας για μια μαζική συμμετοχή, ούτως ώστε το αποτέλεσμα των εκλογών να εκφράζει όσο δυνατόν περισσότερη μερίδα των προοδευτικών πολιτών του Νομού Ηρακλείου. Για το λόγο αυτό, σε όλη την Κρήτη έχουν στηθεί 69 εκλογικά κέντρα, από τα οποία 33 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 19 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 12 στο Ρέθυμνο και 5 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Με τις κάλπες να ανοίγουν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, με πιθανότητα παράτασης ανάλογα με την προσέλευση. Εκτός από τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, όσοι συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να καταβάλουν 3 ευρώ, ενώ για να ψηφίσει κάποιος στο δεύτερο γύρο της 3ης Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ψηφίσει υποχρεωτικά και την πρώτη Κυριακή. Μπορεί να ψηφίσει οποιοδήποτε πολίτης Έλληνας με την ταυτότητά του. Οι αλλοδαποί, εκτός από την πράσινη κάρτα την οποία πρέπει να επιδεικνύουν για να μπορούν να ψηφίσουν, ότι έχουν κάρτα μόνιμης παραμονής στην Ελλάδα, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τυπώσει και το άμκα τους σε ένα δημόσιο έγγραφο. Την ψήφο των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ διεκδικούν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος, η Νάντια Γιανακοπούλου, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Χάρης Δούκας και ο Μιχάλης Κατρίνης, που διασταύρωσαν τα ψήφι τους και από την Κρήτη, όπου περιόδευσαν πρόσφατα. Για ένα πολιτισμένο προεκλογικό αγώνα όλων των υποψηφίων κάνουν λόγο τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχή στους πολίτες της Κρήτης. Με το κλείσιμο της κάλπης, τα αποτελέσματα της καταμέτρησης θα αρχίσουν να αποστέλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην Αθήνα ηλεκτρονικά μέσω τάμπλετ με τα οποία έχουν εξοπλιστεί όλες οι εφορευτικές επιτροπές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα αναμένονται περίπου στις 10 το βράδυ, οπότε θα ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος και ποιοι θα είναι εκείνοι που θα αναμετρηθούν την επόμενη Κυριακή 13 Οκτωβρίου. Να δώσει στο ΠΑΣΟΚ τη δυναμική που χρειάζεται την επόμενη μέρα. Δώστε δύναμη στο ΠΑΣΟΚ. Δύναμη δίνεται στο ΠΑΣΟΚ αν έρχεται να ψηφίσει τις δύο Κυριακές για να αναδείξουμε όποιον επιλέξει η πλειοψηφία των δημοκρατών πολιτών.